Ορολογιακές βόμβες έτοιμες να εκραγούν σε μια περιοχή που ξυπνάει θλιβερές μνήμες. 5 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που κόστησε την ζωή σε 104 ψυχές. Και μέχρι και σήμερα κάποιοι, όπως φαίνεται, δεν βάζουν μυαλό και αφήνουν τα οικόπεδά τους εντελώς ακαθάριστα, όπως το συγκεκριμένο, το οποίο είναι γεμάτο θάμνους και ξερά κλαδιά. Η αυτοψία του Όπεν στο Μάτι προκαλεί οργή. Δεκάδες ακαθαριστά οικόπεδα γέμματα κλαδιά και δέντρα στιβαγμένα κάτω από τα δέντρα και δίπλα σε σπίτια, την ώρα που οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαίωση. Δεν τα προσέχουν λίγο παραπάνω όσο θα έπρεπε, όπως επίσης και τα οικόπεδα δεν προσέχουν αυτοί που τα έχουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το χάλι που ζούμε. Σε ένα άλλο οικόπεδο στο Μάτι, πολύ κοντά στις παιδικές κατασκηνώσεις, υπάρχει αυτή εδώ η αποκαρδιωτική εικόνα με τα στεβαγμένα κλαδιά κάτω από καλώδια της ΔΕΗ, όπου μία σπίθα αρκεί για να γίνει παρανάλωμα του πυρός. Αντίστοιχη εικόνα και από την απέναντι πλευρά του δρόμου σε ένα άλλο οικόπεδο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ακριβώς δίπλα από παιδικές κατασκηνώσεις στο Μάτι υπάρχουν ορολογιακές βόμβες έτοιμες να εκραγούν. Στίβες από ξερά κλαδιά και δέντρα κομμένες κάτω από το πυκνόπευκο δάσος. Καθαριότητα, να το πω, τίποτα. Σκέψου, μετά τις φωτιές στο Μάτι, καθόμαστε και κάναμε εμείς περιπολίες εδώ. Δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος. Είχαμε βρει μέχρι την Καζά και είχαμε βρει τα πάντα. Και ενώ η περιοχή προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της, ακόμη και σήμερα εντοπίσαμε οικισμό παγίδα σε περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά. Είναι ένας οικισμός. Έχει δημιουργηθεί από το 50, με προσύμφωνα βέβαια, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από το κτηματολόγιο. Πρέπει να μπει σε ένα τοπικό σχέδιο για να μπορέσει να έχει δρόμους έτσι ώστε να υπάρχουν και διεξόδους ασφαλείας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία είσοδο εδώ για τα εσωτερικά σπίτια του οικισμού. Σε περίπτωση που η φωτιά απειλήσει τον συγκεκριμένο οικισμό, το πυροσβεστικό όχημα δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει. Και αυτό γιατί όπως μπορείτε να δείτε, ο δρόμος είναι τόσο στενός που δεν θα μπορεί να περάσει από εδώ. Δεν πάβει να είμαστε σε μια κατάσταση που κινδυνεύουμε. Κακά τα ψέματα, παρόλο το ότι έχει, ξέρουμε να διαφύγουμε, στη θάλασσα είναι κοντά, στο Μάτι ξέραν ακριβώς, όμως οι δρόμοι διαφυγής και η μία έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Με το να καούν 104 άνθρωποι. Ο οικισμός είναι περιφραγμένος περιμετρικά και αν κάποιος πεζός θέλει να απομακρυνθεί, ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι από αυτό το στενό δρομάκι που οδηγεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο Μάτι.